Το 7ο Καβάλα RC Show είναι πλέον γεγονός, αφήνοντας εντυπωσιακές εικόνες και αναμνήσεις σε όσους το παρακολούθησαν από διάφορα σημεία της Καβάλας. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Είναι η τέταρτη χρονιά που ερχόμαστε, συνεχόμενη, μας αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό και ερχόμαστε. Είναι τόσο πολύ. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Τέλειο. Απλά τέλειο. Και χωρίς τα φτερά δεν φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι. Μικροί και μεγάλοι σήκωσαν το κεφάλι τους ψηλά, φωτογράφησαν και φωτογραφήθηκαν. Συνολικά στον ουρανό της Καβάλας πέταξαν τα μικρά ελικοφόρα Μπλε Κίρκι από την Ιταλία, οι μέλισσες της Βαλτικής, τα αεροπλάνα Δέδαλος, το F-16, το ελικόπτερο Απάτσι αλλά και τα ελικόπτερα τύπου Χιούι, ενώ την παράσταση για ακόμα μια χρονιά έκλεψε το F-16, όπου με την υπερβολική ταχύτητα και τον ισχυρό θόρυβο προκάλεσε δέος σε όσους το παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα. Ελευθερία στους ανέμους ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητό. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσό αέτο. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Είναι εντυπωσιακό, πρώτη φορά έρχομαστε. Πώς σας φαίνεται? Πολύ ωραίο. Είναι η πρώτη φορά που το παρακολουθείτε? Όχι. Εσύ πόσες φορές έχεις παρακολουθήσει ακόμη? Αυτή είναι η τρίτη. Καλά, εντάξει, κάθε χρόνο τα ίδια. Αλλά είναι εκπληκτικό θέαμα για κάθε χρόνο να ερχόμαστε να το βλέπουμε. Ξεχνιόμαστε στις καθημερινότητες, τι κάνουμε. Είναι πολύ ωραίο, κάθε χρόνο ερχόμαστε. Οι Baltic Bees ή αλλιώς οι μέλισσες της Βαλτικής προέρχονται από τη μακρινή Λετωνία, έχουν πλέον καθιερωθεί σε αυτό το σόου και παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό θέαμα ακροβατικών στον ουρανό της Καβάλας. Σου αρέσει? Ναι! Πολύ. Είναι πρώτη φορά που το παρακολουθείτε? Πρώτη. Τι σας εντυπωσίασε πιο πολύ? Τα πάντα. Πολύ ωραία, μας άρεσε πολύ. Τι σας εντυπωσίασε? Τα αεροπλάνα και φιγούρες σας, τι άλλο. Το ελικόπτερο Apache εντυπωσίασε για μία ακόμα φορά. Μάλιστα, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου έδωσε και τα δικά του μηνύματα, αλλά και χαιρέτησε το κοινό με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Όταν βλέπεις αυτά τα παιδιά να μας προφυλάσσουν από τους κινδύνους με τους έξωθεν εχθρούς που έχουμε, είναι μεγάλη δουλειά και αυτά τα παιδιά πρέπει να τα αμείβουν όσο μπορούν καλύτερα, γιατί το αξίζουν. Πολύ ωραία. Πρώτη φορά έρχομαστε. Είδατε πολύ κόσμο? Ναι. Τώρα έρχομαι από Πειραιά και τα βλέπω, αλλά και εγώ ήμουν, ήμουν αλυσοδιστής, πήδαγα από τα αεροπλάνα. Νομίζω ότι τον κόσμο τον απασχολεί πιο πολύ η καθημερινότητα παρά μια φορά το χρόνο που κάτι διαφορετικό γίνεται. Ίσως αυτά τα χρήματα καλό θα ήταν να έπεφταν στην καθημερινότητα του καβαλιώτη πολίτη, στα τρέχοντα, και όχι στο κεφάλι ψηλά μια φορά το χρόνο.
Με μουσική επένδυση hard rock, το αεροπλάνο Δέδαλος ξεσήκωσε τους πολίτες και τους τουρίστες της πόλης. Μπορεί η επίδειξή του να μην ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο των υπόλοιπων αεροσκαφών, ωστόσο ο Δέδαλος ήταν πραγματικά εντυπωσιακό στην όψη του. Τους πολίτες της Καβάλας και τους επισκέπτες μάγεψαν και τα μικρά ελικοφόρα με την ονομασία Μπλε Κίρκι στο 7ο Καβάλα Ερσί Σόου. Τα πληρώματα προέρχονται από την Ιταλία και με τις κινήσεις τους ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους στην παραλιακή λεωφόρο της Καβάλας. Τι σε εντυπωσίασε πιο πολύ απ' όλα? Το ελικόπτερο. Κομωτινή. Από την Κομωτινή. Α, ήρθαμε από Σέρες, μόνο για αυτό το σοου, ήταν καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μπράβο στα παιδιά, να τα χαίρονται οι μαμάδες τους και να είναι γερά. Να, τέλεια, τέλεια, υπέροχα. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Ανάμεσα στους παρουσιαστές και ο γνωστός Γιάννης Σερβετάς. Εγώ ήρθα τελευταία στιγμή με πολύ μεγάλη χαρά για δεύτερη χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που με κάλεσαν. Το κάνω με αγάπη, το κάνω γιατί το γουστάρω, το κάνω γιατί γεμίζει η ψυχή μου χαρά. Ελάτε και εσείς να περάσουμε τέλεια. Εδώ κάτω στην παραλία, την όμορφη παραλία της Καβάλας. Είστε εντυπωσιασμένος με την Καβάλα, το έχετε δηλώσει. Μου θυμίζει την πόλη μου, μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Περνούσα από εδώ για να πάω στη Θάσο. Είναι ένα τόπο πολύ αγαπημένο με πολλού φίλου. Είναι του 7ου Καβάλα Ερσί Σόου. Την αγαπάω την Καβάλα. Ενώ τα δύο ελικόπτερα τύπου Χιούι ξεσήκωσαν με τις κινήσεις τους τους παρευρισκόμενους. Το εντυπωσιακό σοου ολοκληρώθηκε από τον αέρα στη θάλασσα. Καθώς η μέρα έκλεισε στο νερό με την επίδειξη διάσωσης από τη διασωστική ομάδα Καβάλας με τη συνδρομή του ΝΟΚ και την ελεύθερη πτώση του Αναστάσιου Σιδερίδη από τα 6.000 πόδια στο λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος. Όμως και μάλλα άξιζε. Πώς μας έβλεπες από εκεί πάνω? Από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ποτέ και έχω κάνει αρκετά. Είναι κάτι που είναι εντυπωσιακό. Από εδώ από Καβάλα είστε? Από Νέα Καρβάλη. Ήρθατε γι' αυτό σήμερα? Ναι, ναι. Ωραία, είναι πολύ ωραία. Εγώ νομίζω ότι έχει περισσότερο κόσμο από πέρσι. Πιο πολύ νομίζετε? Ναι, ναι, πιο πολύ κόσμο. Δεν νομίζω ότι θα είναι θέμα ανανέωσης, είναι πολύ ωραίο το σοου. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, νομίζω. Το 7ο Καβάλα Ερσί Σόου ολοκληρώθηκε με μια γιορτή που διοργανώθηκε σε κατάστημα εστίασης στην παράλληλη λεωφόρο της πόλης, με τα πληρώματα και τα στελέχη να μην μπορούν να κρύψουν τη χαρά τους. Δισκυτάλη πήρε ο Δήμος Παγκαιού και η Νέα Πέραμος, η οποία την Κυριακή φιλοξένησε το δεύτερο Παγκαίο Flying Day. Με του αγέρα τον έχταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Επίσης το ένα channel για ακόμα μία φορά μετέδωσε σε απευθεία σύνδεση λεπτό προς λεπτό με ζωντανή εκπομπή για πάνω από 4 ώρες το μεγάλο αυτό αεροπορικό σόου.